κάλπη των περιφερειακών εκλογών στέλνει και ένα πολιτικό μήνυμα. Είναι απολύτως σαφές. Σε αυτή τη μάχη, αγαπητέ Αλέξανδρε, εξίσου δεν είμαστε όλοι δίπλα. Είμαι ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρος Σκέτο. Και είμαι ο άνθρωπός σας. Είμαι ο άνθρωπος ο οποίος σας χρειάζεται. Σας χρειάζεται και τους παλιούς και τους νέους. Σας χρειάζεται όλους για να φέρουμε τα πάνω κάτω. Συστήθηκε μόνο με το μικρό του όνομα στη διευρυμένη νομαρχιακή συνέλευση της Νόδη Ηρακλείου, υποψήφιος περιφερειάρχης Κρήτης, θέτοντας τον εαυτό του στη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών για να φέρει, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε με νόημα, τα πάνω κάτω. Στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις κορυφαίων στελεχών τοπικά της Νέας Δημοκρατίας που υπογράμμιζαν με τη σειρά τους πως οι κασάνδρες μπορούν να διαψευστούν. Θα κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να καταρρύψουμε αυτό που κάποιοι θεωρούν ότι δεν αλλάζει με τίποτα. Η σημερινή διοίκηση της περιφέρειας έχει αποτύχει. Υπήρχε και δεν έχει ολοκληρωθεί. Πότε περιμένουμε να ολοκληρωθεί, να είμαστε τα επόμενα 20 χρόνια? Δεν υπήρχε όραμα. Αφήστε αυτούς που έχουν για να το υλοποιήσουν. Γι' αυτό, Αλέξανδρε, σε όλο αυτόν τον αγώνα θα είμαστε μαζί σου. Είμαι εδώ γιατί το πιστεύω, είμαι εδώ γιατί αγαπάω την Κρήτη, είμαι αυτοδιοικητικός, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, είμαι νέος. Η διευρυμένη νομαρχιακή συνέλευση πραγματοποιήθηκε παρουσία του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Λευτέρη Αυγενάκη και των νεοεκλογέντων μελών της Λευτέρη Ζερβού, Μανώλη Χερέτη και Νίκου Κεφαλογιάννη. Στη διάρκεια της συνέλευσης πραγματοποιήθηκε απολογισμός δράσεων της οργάνωσης για το 2018, ενώ μεταφέρθηκε το ενωτικό και αισιόδοξο κλίμα του 12ου συνεδρίου. Όλοι μαζί δώσαμε το μήνυμα και δώσαμε μια υπόσχεση ότι πλέον η Νέα Δημοκρατία το χρόνο που έρχεται θα δώσει μάχες, μάχες πολλές, μάχες εκλογικές, μάχες που θα είναι νικηφόρες. Η σημερινή μας συνεδρίαση είναι κυρίως απολογιστική για το χρόνο που φεύγει, αλλά συγχρόνως και ένας μικρός προγραμματισμός για τους αμέσως επόμενους μήνες. Θα είμαστε συντεταγμένοι σαν κόμμα, σαν παράταξη, όλα τα στελέχη του κόμματος. Δεν υποτιμούμε καμία εκλογική μάχη. Προκειμένου η Νέα Δημοκρατία να καταγράψει τις υψηλότερες δυνάμεις, τα υψηλότερα ποσοστά στην Κρήτη, είτε είναι αυτοδιοικητικές, είτε είναι βουλευτικές εκλογές, είτε ακόμα και ευρωεκλογές. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή δύναμη σε όλα τα μέλη της Δημοκρατίας, ειδικά στους αγώνες που πρόκειται να ακολουθήσουν. Δυναμικά και ενωμένοι, συσπηρωμένοι, θα δώσουμε το παρόν. Στην τελευταία για το 2018 διευρυμένη νομαρχιακή συνέλευση, τα γαλάζια στελέχη του Ηρακλείου δεσμεύτηκαν πως με ενότητα θα πορευτούν στις μεγάλες εκλογικές μάχες που έπονται.